Σε αυτό το χώρο που εμφανίζομαι τώρα, εδώ στη Βεντέτα, έχω παίξει πριν από αρκετά χρόνια, το 1985, σαν πρωτοετής φοιτητής. Πάρ το Λίζα και κάντο κορνίζα και βάλ το στην πρίζα να κάνει σουξέ. Ο ίδιος δεν φλέρταρε ποτέ με την ιδέα του superstar. Όπως λέει χαρακτηριστικά, αν ήθελε θα είχε φτιάξει πόλη κατοικίες με τα κασέ που έχει απορρίψει. Καμιά φορά, για να είμαστε πάντοτε ειλικρινείς, σκέφτησε και λες, πω αν είχα ακολουθήσει εκείνη τη διαδρομή, τώρα θα είχα 3-4 πολυκατοικίες. Αλλά επειδή τώρα με τις πολυκατοικίες δεν συμφέρει λόγω έμφυα, καλύτερα που δεν έχω και κάνω τη δουλειά μου όπως μου αρέσει και το ευχαριστιέμαι. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς. Πώς είναι η εμπειρία του στο ρόλο του τηλεοπτικού κριτή? Δεν έχω το ρόλο του κοκουλοφόρου κριτή, ας πούμε, εσύ μ' αρέσεις, εσύ δεν μ' αρέσεις. Προσπαθώ να είμαι με τα παιδιά όσο πιο κοντά τους γίνεται. Είχα τη σιγουριά ότι ήταν οι φίλοι μου εκεί, ο Αντώνης και η Δέσποινα, που είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι και μίλησα και μαζί τους πριν πάρω την απόφασή μου. I am...